We are not living from our dorms. Κάτω τα χέρια από τα σπίτια μας. Hands off our houses. Ούτε σκέψη για κλείσιμο των εστίων. Not even think of closing our dorms. Είμαστε εστιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που διαμένουμε σε εστίες κάποια χρόνια τώρα, μέσα στα οποία κάναμε σπιτικό μας αυτά τα κτίρια, με όσα προβλήματα παρουσιάζονται. Σύτηση, στέγαση, θέρμανση, απολύσεις, υποστελέχωση, υποσυντήρηση και πολλά άλλα. Εν μέσω μιας ήδη δύσκολης κατάστασης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία και την αδυναμία των κρατών να τη διαχειριστούν. Όσοι είχαμε παραμείνει στις εστίες και προσπαθούσαμε να ακολουθήσουμε τις υγειονομικές συστάσεις για την παραμονή στα σπίτια μας και τον περιορισμό της κυκλοφορίας, ευνηδιαζόμαστε με την κοινή υπουργική απόφαση περί καταναγκαστικής εκένωσης όλων των εστιών εντός 3 ημερών. Οθούμαστε να μετακινηθούμε μαζικά, να στριμωχτούμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, διακινδυνεύοντας την περαιτέρω διασπορά του ιού, τόσο σε εμάς, όσο και σε κάθε άτομο που ερχόμαστε σε επαφή. Πραγματοποιήθηκε άμεση κινητοποίηση και συντονισμός μεταξύ των φοιτητικών εστιών ανά την Ελλάδα, με κοινό αίτημα να παραμείνουμε στην εστία με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας μας. We are students that live in dormitories for some years now, making these buildings home, despite all the problems that appear, like boarding, heating, maintenance, lack of staff, amongst others. In the midst of an already difficult situation, we are called to face the pandemia and the insufficient of the state to handle it. Those few that remained in the dormitories are trying to follow the healthcare orders about staying home and obeying the curfew. We get ambushed by the common governmental circular due to which we are forced to evacuate the dormitory within 3 days. We are obliged to transport massively to get staffed in the public means of transportation, risking a further spread of the virus, not only to us, but also to whomever we come in contact with. An immediate mobilization and coordination was accomplished among the Association of the Border Students Residences in the whole country, with common requirement to remain to the dorm with all the indispensable protective measures. Ως Σύλλογος Οικοτρόφων της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων, καταγγέλνουμε απερίφραστα την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις φοιτητικές εστίες όλες της χώρας εν μέσω πανδημίας. Αντί η κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να δώσει κρατική χρηματοδότηση, ούτως ώστε να προφυλαχθούν οι εστιακοί από τη νέα πανδημία, επιλέγει την εύκολη λύση να πετάξει χιλιάδες εστιακούς έξω από τα σπίτια τους. Εκατοντάδες είναι οι εστιακοί που δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους για διάφορους λόγους. As the Association of the Border Students Residents of Ioannina, we downright denounce the government's decision to close the student residences of the entire country in the midst of a pandemic. The government, instead of taking all the necessary measures and providing state funding in order to protect us from the pandemic, it chooses the easy way, to throw thousands of border students out of their homes. Hundreds are the students unable to return to their homes for a variety of reasons. Δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης. Δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους λόγω οικογενειακής κατάστασης, ας πούμε είναι ορφανοί από 2 γονείς ή άλλοι λόγοι. Οι οικογένειές τους ή οι ίδιοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι είτε μετανάστες και οι χώρες τους έχουν κλείσει τα σύνορα λόγω της πανδημίας, είτε πρόσφυγες από χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση. Εργάζονται για να μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους ή της οικογένειάς τους και δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους, είτε είναι delivery, supermarket, βενζινάδικο ή οτιδήποτε άλλο. They can't afford the travel expenses. They can't return home due to their family situation, orphans from both parents, etc. Their families or they themselves belong to vulnerable groups. They are either immigrants from countries with closed borders due to the pandemic or refugees from countries in state of war. They work in order to meet their or their family's needs or are unable to give up work, delivery, supermarkets, gas stations, etc. Πίσω από την ατομική ευθύνη κρύβεται η κρατική ευθύνη. Η κυβέρνηση και η πολιτική της μας αφήνει απροστάτευτους και απροστάτευτες για ακόμα μια φορά απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Το hashtag «Μένουμε σπίτι» της κυβέρνησης αναγκάζει εμάς, τους οικότροφους, σε διασπορά, σε διάφορα μέρη, χωρίς να υπολογίζουν αν έχουμε πού να πάμε. Δεν υπολογίζουν ότι θα μετακινηθούμε στην επαρχία, μεταφέροντας παράλληλα και πιθανούς κινδύνους εξάπλωσης του ιού στις πόλεις μας, όντας και ούσες πιθανότατα σε ασυμπτωματική φάση. Ενώ θα έπρεπε το κράτος να μας προστατέψει με απολυμάνσεις, αντισηπτικά, προσωπικό καθαριότητας.
Behind personal responsibility lies the state responsibility. The government and its policies leave us once again unprotected in such a situation. The government's hashtag stay home is forcing us, the residents of the student dormitory, to disperse in various places without taking into any account if we have anywhere to go. They do not consider that we will move to the province, possibly carrying the potential risks of spreading the virus to our cities, likely being asymptomatic, whereas the state should protect us with disinfection, antiseptics, cleaning staff. Η κυβέρνηση και το κράτος βλέπει τους οικότροφους ως βάρος και κόστος και αποποιείται τις ευθύνες τους αντί να πάρει μέτρα προστασίας για αυτούς. Χαρακτηριστικό της αδιαφορίας τους είναι ότι στη φοιτητική εστία Ιωαννίνων έχουν κάνει μόνο μία απολίμανση για τόσες εβδομάδες και έχουν τοποθετήσει ελάχιστα αντισηπτικά χωρίς όμως να ανανεώνεται το υγρό. The government and the state face us as burdens and costs and decline their responsibilities instead of taking protective measures for them, for us. A typical example of their indifference is that in our dormitory, student dormitory of Ioannina Doboli, only one disinfection has been accomplished during all these weeks and only a few antiseptics have been placed without even being renewed. Στις 23 Τρίτου, με εγκύκλιο από το Υπουργείο, ήρθε απόφαση για παροχή ξενοδοχείων σε όσους και όσες δεν έχουν κατοικία στο εσωτερικό της χώρας. Το κράτος κυβέρνηση βλέπει την εστία ως κόστος και προτιμάει να παρέχει τα λιγότερα δυνατά έξοδα στους ξενοδόχους και όχι στη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία της εστίας, όπως στέγαση, σύντηση, απολίμανση, αντισηπτικά, θέρμανση. On the 23rd of March, on account of a governmental circular, provision of hotel rooms to those who do not reside in the country was announced. The state and the government look upon student dormitories as costs and prefer to provide the lowest possible expense to hoteliers instead of the maintenance and the smooth continuation of its operations, boarding, disinfection, antiseptics and heating. Οι χρόνιες ελλείψεις στα νοσοκομεία και στο δημόσιο σύστημα υγείας γίνονται ακόμα πιο φανερές αυτή την περίοδο. Πραγματικός εχθρός είναι η πολιτική που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις τόσα χρόνια που έχουν οδηγήσει στη μη πρόσβαση του πληθυσμού σε σύγχρονες και επαρκές υπηρεσίες περίθαλψης, όπως επαρκής ιατρικός εξοπλισμός και ιατρικό προσωπικό, πόσο μάλλον σε επαρχιακές πόλεις και χωριά. The chronic shortages in hospitals and public healthcare system become more evident in times such as these. The real enemy is the policy which is being followed by the governments of all these years that have driven to inadequate access to modern and sufficient healthcare services, such as competent medical equipment and staff, let alone in provincial towns and villages. Η κυβέρνηση αποφασίζει την απαγόρευση της κυκλοφορίας την ίδια ώρα που αποφασίζει το κλείσιμο των εστιών και την υποχρεωτική μετακίνηση χιλιάδων φοιτητών προς τους τόπους καταγωγής τους. Ξεκαθαρίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για όσους έχουν ήδη φύγει από τις εξαγγελίες της, θέτοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού στους κοντινούς τους. Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν φεύγουμε από την εστία. The government imposes curfew at the same time that decides to close the student dormitories and forces the students to return to their places of origin. We make clear that the government is responsible for those who have already left due to its pronouncements, risking the spreading of the virus to those around them. We are not terrified and do not leave the dormitory. Απαιτούμε συνέχιση λειτουργίας της εστίας με το υπάρχον καθεστώς συμπεριλαμβανομένου και του εστιατορίου. Επαρκή καθαριότητα στα κτίρια, πρόσληψη προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Απολίμανση όλων των κτιρίων εδώ και τώρα. Άμεση και δωρεάν διάθεση όλων των απαραίτητων υλικών προφύλαξης, σαπούνια, αλκοολούχα, αντισηπτικά και άλλα, σε κάθε όροφο κάθε κτιρίου και ατομικά σε όλους τους οικότροφους για την προσωπική τους υγιεινή. Το προσωπικό των εστιών να εφοδιαστεί δωρεάν με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διασφάλιση της υγιεινής, όπως κουφιά, γάντια και μάσκες. Δωρεάν εκτέλεση τεστ για τον COVID-19 για όποιον θέλει. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας με όλα τα αναγκαία μέτρα για σύγχρονες και επαρκείς υπηρεσίες περίθαλψης. Καμία επενοικίαση ξενοδοχείου για στέγαση των εστιακών φοιτητών και φοιτητριών. We require to continue the operation of the dormitory with the existing regime, including the restaurant, adequate cleanliness in the buildings, cleaning staff with full employment and insurance rights, disinfect all buildings here and now,
to supply immediately all necessary precautions for free, soaps, alcoholic antiseptics, etc., on every floor of each building and individually on all boarders for their personal hygiene. Dormitory staff should be provided free of charge with all the necessary equipment to ensure hygiene, cap, gloves, masks, etc. Free COVID-19 test runs for anyone who wants. Increase of state funding for the national health system with all indispensable measures for modern and adequate health services. No hotel subtenancy to accommodate boarders.